Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Γεια σας, κύριε Πρωτοπαπά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας γνωρίζουμε. Καλώς ήρθατε. Σιδεροκέφαλος, να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγατε στο γραφείο, είχε ακόμα. Α, όχι ακόμα. Δεν έχετε αναλάβει ακόμα, έτσι. Ναι. Σε ένα δύσκολο ξέρουμε πολλά περιβάλλον. Για σας. Ναι. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από αυτό που κάνατε στην Κύπρο. Από όλο το εγχείρημα με την εισαγωγή του ίντερνετ στην πραγματικότητα στην Κύπρο. Εντυπωσιακό έργο. Σας παρακολουθούμε και μετά στον ΕΛΑΣΑΤ. Που είναι επίσης για μας άγνωστα πράγματα, αλλά μαγικά να τα παρακολουθούμε και να τα διαβάζουμε. Και τώρα ξαφνικά βρίσκεστε σε μια θέση που ο προκάτοχός σας έχει κάνει μια σειρά καταγγελιών. Πώς αποφάσισατε να αναλάβετε αυτή τη θέση τώρα? Σας έγινε η πρόταση τιμητική. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια, και αλλά διαβάσατε μια επιστολή, η οποία έχει πολλά δύσκολα σημεία του κυρίου Κρίμιζη. Αυτά δεν σας προβληματίζουν? Ακριβώς είναι μια μεγάλη πρόκληση. Το να φεύγει κάποιος πυροβολώντας και να αναλαμβάνει κάποιος άλλος, είναι αυξάνονται και οι υποχρεώσεις αυτού που αναλαμβάνει, αλλά και το μέγεθος της ευθύνης, ούτως ώστε να αποδείξει με τα έργα ότι αυτό το εγχείρημα θα πετύχει. Ότι μπορεί να ξεπεραστούν. Ότι μπορεί να ξεπεραστούν. Εντάξει, ο προκάτοχός μου έχει φύγει. Είναι όμως ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο προηγουμένως. Ένας είναι ο Κρίμιζης στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ο Κρίμιζης. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό. Απλώς τον κύριο Κρίμιζη τον προβάλλετε εσείς στα μίδια περισσότερο από όλους. και ήθελα να σας το πω αυτό. Δεν το προβάλλουμε εμείς από αγάπη. Το προβάλλουμε σαν άνθρωπο που έχει ένα έργο πίσω του. Βέβαια, είναι αστροφυσικός. Το διάστημα αυτή την εποχή είναι περισσότερο προς τους μηχανικούς, όχι προς τους αστροφυσικούς, τους θεωρητικούς. Αλλά όντας και λαμβάνοντας μέρος στα δύο πρώτα διοικητικά συμβούλια, μου είχε κάνει εντύπωση, και το λέω σε αυτό στο σταθμό σας, που ο σταθμός σας προάγει τον ελληνικό πολιτισμό και είχαμε κάνει κοινέ δράσεις πάρα πολλές φορές, ειδικά για τον ελληνικό πολιτισμό. Στην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού και της χάραξης της αστρονομίας και του διαστήματος, να μιλάμε στον ελληνικό διαστημικό οργανισμό στα αγγλικά. Δηλαδή, προσωπικά και ως προσδευτής του ελληνισμού, που είχα κάνει πολλές δράσεις παλιά από τη δεκαετία του 80 για την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, ειδικά αυτήν την περίοδο που η τεχνολογία πάει να γίνει αγγλοκρατούμενη, εμείς ήμασταν αναγκασμένοι να μιλάμε στα αγγλικά. Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς τι όραμα έχετε, τι θέλετε να κάνετε στον ελληνικό οργανισμό διαστήματος? Υπάρχει ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται, το διαβάσαμε και έχει κάνει και κάποιες καταγγελίες ο κ. Κρίμιζης γι' αυτό, για τους μικροδορυφόρους. Ένα σημαντικό πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και είναι το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και πατάει και πάνω και στα πανεπιστήμια μας. Ακριβώς, είναι τέσσερα πανεπιστήμια του Αιγαίου και μάλιστα περιφερειακά πανεπιστήμια που χρειάζονται αυτή τη στήριξη για να προαχθούν και στη διεθνή επιστημονική εικονίστρα. Είναι το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο των Πατρών, της Πελοποννήσου και της Θράκης. Θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα της κατασκευής 11 μικροδορυφόρων. Έχουν βρεθεί τα λεφτά και αντί να χαιρόμαστε που έχουν βρεθεί αυτά τα χρήματα μετά από τόσα χρόνια, κατηγορούμε στο και εκμηδενίζουμε ουσιαστικά και το ρόλο των πανεπιστημίων. Κύριε Πρωτοπαπά, δηλαδή, είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ στο Συμβούλιο, το δεύτερο διοικητικό Συμβούλιο, γιατί στο τρίτο δεν είχα πάει, όταν ο κύριος Κρίμιζης είπε, μα ποιο είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τέλος πάντων που θα κατασκευάσει το δορυφόρο? Και αν θυμάστε εσείς, είχατε προβάλει πριν τρία χρόνια το Λάμδα ΣΑΤ που κατασκεύασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκτοξεύτηκε. Ο κύριος Κρίμιζης πάντως μίλησε φεύγοντας από αυτή τη θέση την οποία αναλαμβάνετε εσείς και για έλλειψη αξιολόγησης και για έλλειψη αξιοκρατίας. Θέλω να πω, όλα αυτά είστε προετοιμασμένος ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσετε? Βεβαίως, διότι η αξιοκρατία δεν πρέπει να περνά μόνο από το κόσκινο του κυρίου Κρίμιζη. Είμαστε κι εμείς άξιοι. Και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άξια. Είστε σκληρός για τον προκάτοχό σας. Εμείς το είπαμε από την αρχή. Περίμενα μια μεγαλύτερη αντιμετώπιση από ένα ακαδημαϊκό τόσων χρόνων, μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, να γίνουν αυτές οι καταγγελίες. Χωρίς να έχουμε αφημί, χωρίς να γραφτούμε στο γεμί. Είναι ΑΕ εταιρεία του δημοσίου. Δεν είμαστε όμιλος, δεν είμαστε association. Έχουμε υποχρεώσεις. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Πρωτοπαπά, έτσι κι αλλιώς θα σας παρακολουθήσουμε και θα σας ελέγξουμε. Βεβαίως. Θα έρθετε ξανά να τα πούμε με λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και στο αντικείμενο. ΕΛΑΣΑ τέλος τώρα για εσάς? Όχι, βέβαια. Α, παραμένετε εκεί στον ΕΛΑΣΑ. Είμαι μη εκτελεστικός πρόεδρος, για να ξέρω. Α, μάλιστα, εντάξει.
Και ήρθαμε να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Άστε. Αν θυμάστε, και όταν ξεκίνησε ο Ελλάσσατ, τι διακρίνεια είχαμε. Το 2001, δεν ξέρω πού ήσασταν τότε. Αλλά το θυμάμαι... όχι, είμαστε στην ΕΡΤ. Το ένα, θυμάστε, είχαμε υπογράψει τη σύμβαση στο Ζάπιο και υπήρχε ήδη διακρίνεια, μα ο Ελλάσσατ και δεν θα πετύχει και δεν θα κάνει. Και τώρα εργοδοτούμε 60 Έλληνες μηχανικούς. Λοιπόν. Και όχι μόνο αυτό, να ξέρετε ότι και η διαστημική αγορά της Ελλάδας εργοδοτεί στην Ελλάδα σήμερα 2.000 σπουδαίους μηχανικούς, βέβαια. Και αυτός είναι ο ρόλος μας, να στηρίξουμε αυτή την αγορά. Βάζω μια τελεία, κύριε Πρωτοπαπά, είπαμε να σας παρακολουθήσουμε και θα σας περιμένουμε να ξαναρθείτε να έχουμε και περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε πια με έργο. Με συγκεκριμένα πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.